Με το γνωστό μοντέλο. Με το γνωστό μοντέλο, όπου έχει διαρρεύσει, υποτίθεται, για το δικαστική έκθεση. Εμείς, όπως έχετε καταλάβει, δεν αναφερόμαστε στο όνομα, ούτε του ενός ούτε του άλλου. Για το λόγο ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές θέτουν τα δικά τους ζητήματα. Τώρα, υπάρχει μία διαρροή, και το βάλω εισαγωγικά αυτή τη διαρροή που υπάρχει. Λέει ότι υπάρχει ανατροπή στις καταγγελίες για το βιασμό μετά την έκθεση του ετροδικαστή. Είναι άσχημο και λυπηρό να βγαίνουν κάποια μέσα ενημέρωσης και να έχουν κάνει φεϊβολάν μια ετροδικαστική έκθεση. Και εδώ πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Προσωπικά δεδομένα. Κατά πού γνωρίζουμε καταρχάς, εάν τα δημοσιεύματα που έχουν κάνει και έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια την ιατρική συγκεκριμένη έκθεση του ετροδικαστή, είναι αληθινά ή όχι. Δεν μπορεί κανένας να βγάζει αυτό ή ένοχο οποιονδήποτε για οτιδήποτε χωρίς να έχει πάρει την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Και που το βρήκα και το περάσανε. Είναι ντροπή. Για να κάνουμε τηλεθεάσεις. Για να πουλήσουμε περισσότερα έντυπα και για να κάνουμε περισσότερα κλικ στο ίντερνετ. Να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ξαναλέω. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει όλοι να είναι πολύ 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 προσεκτικοί. Είναι λυπηρά και αδιανόητα όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί κύριε. Και δεν μιλάω υπέρ του μοντέλου. Μιλάω και για τους δύο. Γιατί μπορεί ένα μέσο ενημέρωσης να έλεγε ότι ήταν σκληρά κακοποιημένη, βιασμένη κοπέλα για να βγάλει σε ένοχο κάποιον που μπορεί στο δικαστήριο να ήταν αθώος και το ανάποδο. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούν υποτιθέμενα έγγραφα τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν υπάρχει σφραγίδα. Διαρροή παίρνει ο ένας, γράφει ο κάποιος. Από συγκεκριμένους λόγους ίσως για να κερδίσουν επισκεψιμότητες, κλικ και πολλές εφημερίδες και το παίρνει ο ένας και τον απαράγει για τον άλλον. Και υποτίθεται αυτή είναι η έκθεση του ιατροδικαστή. Καμία επίσημη έκθεση ιατροδικαστή δεν υπέχει δοθεί στη δημοσιότητα. Και δεν δίνεται στη δημοσιότητα. Γιατί είναι ανοιχτή υπόθεση στη δικαιοσύνη. Δεν ασφώνησε ένα έγκλημα που η ίδια οικογένεια έχει το δώσει. Περιμένουμε να δούμε. Είναι δύο πλευρές που έχουν παρουσιάσει τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι, άλλα λέει το μοντέλο, τελείως διαφορετικά πράγματα λέει ο επιχειρηματίας. Το δικαστήριο θα κρίνει σε αυτή την σοβαρή, πολύ σοβαρή υπόθεση. Έτσι, μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε, παρακαλώ, να δώσω τώρα, να δώσουμε προϊόντα, να δώσουμε...